Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είμαι 2 χρόνια βουλευτής. Ακούω τον κύριο Βορίδη για 2 χρόνια και είναι η πρώτη φορά που τον άκουσα χωρίς αυτοπεποίθηση. Η πρώτη φορά. Μας είπε που ήμασταν το 2012. Μας είπε που είμαστε τώρα. Και μετά ο καθένας και η καθεμία περίμενε ότι θα μας πει που θα είμαστε το 2015, το 2016, το 2017. Δεν το έκανε. Μας είπε για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Η τοπάθεια, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, αλλά έλλειψη αυτοπεποίθηση είναι. Και γιατί είναι έλλειψη αυτοπεποίθηση? Γιατί υπάρχει μια αμφισημία στο μνημονιακό μπλοκ. Θέλω να το εξηγήσω αυτή την αμφισημία και μετά να σας πω αν είναι και αντίφαση. Γιατί στην πραγματικότητα το μνημονιακό μπλοκ έχει 2 εκδοχές. Η πρώτη εκδοχή είναι του Στουρνάρα, του Χαρδούβελη, του Χατζηδάκη, του Μητσοτάκη, του Κυριάκου, με την υψηλή καθοδήγηση της Καθημερινής. Τι λέει η πρώτη εκδοχή? Ότι αυτά που κάναμε, καλώς τα κάναμε. Οι μεταρρυθμίσεις έπρεπε να τις κάνουμε και χωρίς το μνημόνιο. Ό,τι κάναμε ήταν σωστό. Αυτό χρειαζόταν η χώρα για να γίνουμε κανονική χώρα. Και γι' αυτό ζητάμε ψήφο εμπιστοσύνη, γι' αυτό ζητάμε 180 βουλευτές, για να έχουμε περισσότερο χρόνο για να κάνουμε αυτά τα σωστά πράγματα. Υπάρχει όμως και η δεύτερη εκδοχή. Την ακούσατε χθες από τον κύριο Λοβέρδο και λίγο από τον κύριο Βενιζέλο σήμερα. Το άκουγα το πρωί από τον κύριο Παυλόπουλο. Η δεύτερη εκδοχή λέει ότι μας αναγκάσανε. Ότι δεν είναι η πολιτική μας. Δεν είναι στο DNA μας. Και άρα εμείς θέλουμε περισσότερο χρόνο για να αλλάξουμε τα κακά κείμενα. Λέει η πρώτη εκδοχή στη δεύτερη, ο κύριος Παπαχελάς. Είσαστε αδύνατοι γιατί δεν ξέρετε τι πιστεύετε. Είσαστε αδύνατοι γιατί θέλετε να αλλάξετε άλογο στη μέση του αγώνα. Και θα φάτε τα μούτρα σας αν δεν υπερασπίσετε αυτό που ήθελαμε, αυτό που ήταν το σωστό, αυτό που χρειαζότανε. Και αν το κάνετε αυτό, σας λέει η πρώτη εκδοχή, στη δεύτερη εκδοχή, οι πολίτες θα έχουν το συμπέρασμα ότι κακώς κάναμε αυτό που κάναμε. Και θα έχουν οι πολίτες το συμπέρασμα ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικά. Ιδιαίτερα οι πολίτες που έχουν ακούσει τους μνημονιακούς και το Δουνοτού να λέει ότι δεν θα το κάναμε έτσι αν ξαναρχίζαμε από την αρχή, ή ακούγανε τις συζητήσεις του Δουνοτού από διαρροές ότι το 2010 το μνημόνιο ήταν πιο πολύ για να σώσουν τις τράπεζες του Βορρά και όχι την Ελλάδα. Και ένα δεύτερο πράγμα σας λέει η πρώτη εκδοχή. Αν αλλάξετε άλογο τώρα, αν δεν υπερασπίσετε αυτό που πρέπει, γιατί να σας υποστηρίξει ο κόσμος? Γιατί να έχει σε εσάς εμπιστοσύνη ότι εσείς είστε οι καλύτεροι να αλλάξετε την πορεία? Αλλά δεν έχει και η πρώτη εκδοχή λιγότερα προβλήματα. Γιατί η πρώτη εκδοχή έχει το πρόβλημα της ηγεμονίας. Γιατί η στρατηγική του μνημονίου, να μειώσουμε τους μισθούς, να συρρυκνώσουμε το κοινωνικό κράτος, να μειώσουμε τις συντάξεις, δεν μπορεί να είναι ηγεμονική στρατηγική. Τι σημαίνει ηγεμονική στρατηγική? Να κάνεις αυτό που θέλεις για το κεφάλαιο, για τους δικούς σου, αλλά κάτι να δούνε και το πρόσωπό τους, ένα κομμάτι τουλάχιστον της εργατικής τάξης, ένα κομμάτι των μεσαίων. Αυτό δεν γίνεται και γι' αυτό χάνει και εδώ και στην Ευρώπη. Γι' αυτό χάνουν οι μνημονιακές ομάδες και τα μνημονιακά μπλοκ και αριστερά και δεξιά στην Ευρώπη. Στη μια Ευρώπη που τώρα πάει σε τρίτη περίοδο ύφεση. Δεν μίλησε κανένας, ούτε ο κύριος Χαρδούβελης, ούτε ο κύριος Βορίδης γι' αυτό. Πάει καλά η Ευρώπη αλλού που θέλετε να γίνεται κανονική χώρα. Πάει καλά. Είναι παράδειγμα προς μίμηση, δηλαδή η Ιταλία, η Γαλλία πάνε καλά. Ευτυχώς όμως υπάρχουν και καλά νέα. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή η δύναμη που μπορεί να απευθυνθεί σε ένα καινούριο κοινωνικό μπλοκ που καταλαβαίνει τα λάθη μετά από το 2010 και δεν θέλει να γυρίσει εκεί που ήμασταν πριν από το 2010. Θέλει να δει το ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσει μια νέα στρατηγική που διορθώνει μετά από το 2010 αλλά δεν υποστηρίζει το παρελθόν. Και τι είναι η διαφορά και γιατί είσαστε στριμωγμένοι τώρα?
Γιατί στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης ο Τσίπρας αυτή την πολιτική και αυτή τη στρατηγική την έκανε δεκαράκια. Και εξήγησε πως εμείς έχουμε ένα μεταβατικό πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα αριστερών μεταρρυθμίσεων που αρχίζει με την ανθρωπιστική κρίση. Και την πρόσβαση στο ρεύμα, και την πρόσβαση στο φαγητό, και την πρόσβαση στη στέγαση. Γιατί αρχίζει αυτό? Γιατί είναι οι αξίες μας. Γιατί δεν μπορούμε να φανταστούμε μια αριστερά που δεν αρχίζει με αυτό. Και γιατί θα αρχίσουμε με αυτό? Γιατί θα αρχίσουμε με αυτό? Γιατί ακριβώς χρειάζεται μια επανεκκίνηση της οικονομίας. Ότι αυτό που μάθαμε από το 30 είναι ότι οι ανάγκες των πολλών είναι μέρος της λύσης και όχι το μέρος του προβλήματος. Δεν το μάθατε το 30, δεν το μάθατε και τώρα. Και γι' αυτό μιλάμε για την επανεκκίνηση της οικονομίας. Και γι' αυτό μιλάμε και να λύσουμε και τα κόκκινα δάνεια και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και να επιστρέψουμε το μισθό στα 750. Γιατί δεν έχουμε γίνει κενζιανοί στα γεράματα, ούτε θεωρούμε ότι η ζήτηση θα λύσει όλα τα προβλήματα. Αλλά ξέρουμε ότι με το φόβο, τη φτώχεια και την απελπισία, καμία δομική στρατηγική, καμιά μεταρρύθμιση δεν μπορεί να δουλέψει. Και γι' αυτό μιλήσαμε για τις επενδύσεις, ότι δεν θα έρθουν μόνο με τον ιδιωτικό τομέα, ούτε θα έρθουν οι επενδύσεις επειδή κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις που κάνετε εσείς. Και λέμε να κάνουμε θέσεις εργασίας, απασχόλησης και μετά θα έρθουν οι επενδύσεις. Και λέμε αυτό που είπα σε ένα άρθρο μου και με χλέβαζε και ο κύριος Καραγκούνης εδώ και μου έκανε μια πιο ήπια κριτική η κυρία Μπακογιάννη σήμερα το πρωί, ότι αυτό που είπε το Δουνουτού στην έκθεσή της αυτή την εβδομάδα, που είπε το Δουνουτού ότι αν είσαι στον πάτο δεν βοηθάνε οι φοροελαφρύνσεις, είπε το Δουνουτού, να κάνετε δημόσιες επενδύσεις, μόνο έτσι θα βγείτε από την κρίση. Και γι' αυτό και εμείς λέμε ότι σηκώνουμε το γάντι του κυρίου Βορύδη. Είπε ο κύριος Βορύδης ότι έχουν οι πολίτες ένα μενού, δικιά του λέξη. Απ' τη μια μεριά λέει ότι είναι οι ιδιωτικές επενδύσεις, η επιχειρηματικότητα και αγορές, και από την άλλη το κράτος, και είπε και τις κρατικές επιχειρήσεις. Το σηκώνουμε το γάντι. Ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε. Σηκώνουμε το γάντι και λέμε ναι. Ότι στη μονοκαλλιέργεια της αγοράς και της επιχειρηματικότητας που δοκιμάστηκε τα τελευταία 30 χρόνια, όχι τα τελευταία 7, και απέτυχε παντού, εμείς είμαστε οι πλουραλιστές. Και είμαστε και υπέρ του δημόσιου και των δημόσιων επενδύσεων, αλλά είμαστε και υπέρ της κοινωνικής οικονομίας και της αυτοδιαχείρισης και διαφορετικές τράπεζες ειδικού σκοπού. Γιατί θεωρούμε ότι η απάντηση είναι μέσω της συλλογικότητας, της συνεργασίας. Ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με την αυτοτέλεια, με την ιδιοτέλεια, με το κέρδος, με τον ανταγωνισμό που είναι μια μάχη που δεν κερδίζει κανένας. Κύριοι και κυρίες συνάδελφοι, να τελειώσω με αυτή τη σκέψη και επιστρέφω στον κύριο Βορύδη. Εμείς ποτέ δεν είπαμε και ποτέ δεν θα πούμε και ποτέ δεν θα χωρίσουμε στους καλούς και στους κακούς Έλληνες. Δεν το πιστέψαμε ποτέ αυτό και ποτέ δεν θα το ακούσετε από εμάς. Εμείς απευθυνόμαστε στον κόσμο της εργασίας, αλλά όχι μόνο στον κόσμο της εργασίας, γιατί ο Έρικ Χόμπσπαουν είπε ότι ο σοσιαλισμός είναι ένα οικονομικό εγχείρημα. Είναι για όλο τον κόσμο. Και γι' αυτό κοιτάμε αυτές τις συμμαχίες που κοιτάμε και θεωρούμε ότι υπάρχει μια δύναμη ο ΣΥΡΙΖΑ που αυτό το οικονομικό εγχείρημα είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή να το εφαρμόσουμε με βήμα-βήμα, με τούβλο-τούβλο, για να μπορούμε να φύγουμε από αυτή την κρίση. Σας ευχαριστώ πολύ.